Με 24-ωρη απεργία απάντησαν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, διεκδικώντας την υπογραφή συλλογικής σύμβασης εργασίας και την ανατροπή των πολιτικών που αυξάνουν την ανεργία και επιβουλεύονται εργασιακά δικαιώματα. Απεργούμε κατά των σκληρών μέτρων που για ακόμη μια φορά η σημερινή κυβέρνηση παίρνει σε βάρος των εργαζομένων. Αγωνιζόμαστε για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας, γιατί δυστυχώς η κυβέρνηση η σημερινή, ενώ λέγαμε εδώ και καιρό ότι έχουν φτάσει πλέον στον πάτο, δεν θα βρουν τρόπους για να χτυπήσουν για άλλη μια φορά τους εργαζόμενους, αυτοί οι άνθρωποι είναι διαβολικά έξυπνοι και καταφέρουν κάθε φορά να παίρνουν κάποια μέτρα ή ένα μέτρο πάλι σε βάρος των εργαζομένων. Δυστυχώς θα έχουμε πρόβλημα με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όπως βλέπουμε τις τελευταίες μέρες από το Υπουργείο Εργασίας και ο ίδιος ακόμα ο Υπουργός Εργασίας έβαλε ζήτημα και για την απεργία, για τις απεργιακές κινητοποίησεις και για την νομιμοποίηση ή όχι, που είναι συνταγματικό δικαίωμα των εργαζομένων, που είναι ένα μέτρο το οποίο οι εργαζόμενοι πάντοτε το έχουν σαν μέτρο το οποίο μόνο με αυτό που θα μπορέσουν να διεκδικήσουν τα συμφέροντα τα εργασιακά τους. Δυστυχώς αυτοί οι κύριοι με τις αλχημίες και όλα αυτά που τα καταφέρνουν μας έχουν πάντα στο προσκήνιο. Εμείς θα είμαστε όμως είτε έτσι είτε αλλιώς, είτε ό,τι θέλουν είτε ό,τι θέλουν, θα είμαστε στο προσκήνιο όλοι οι εργαζόμενοι. Γι' αυτό και σήμερα 20 Φεβρουαρίου διεκδικούμε όλα αυτά τα μέτρα να τα πάρει πίσω η κυβέρνηση. Εμείς θα είμαστε στους δρόμους με τις ψυχές, με τις ανθρώπινες ζωές και όχι με τους αριθμούς που θέλουν αυτοί. Δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι πλέον η κοινωνία έχει ξεπεράσει τα όρια της, έχει φτωχοποιηθεί, δεν υπάρχει πλέον δυνατότητα. Και αυτό που λέγαμε πριν καιρό ότι δεν πληρώνουμε, τώρα λέμε δεν έχουμε να πληρώσουμε. Γι' αυτό και εμείς καλούμε και σήμερα ακόμη όλους τους εργαζόμενους, ανέργους, συνταξιούχους, όλους τους πολίτες του νομού μας να βγούμε στους δρόμους και να διαδηλώσουμε ενάντια σε όλα αυτά τα μέτρα που σκέφτεται να πάρει η κυβέρνηση η σημερινή, που δυστυχώς ακολουθεί το ίδιο μονοπάτι με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και οι οποίοι ενδιαφέρονται μόνο να χτυπάνε τους εργαζόμενους, τους συνταξιούχους, τους μικροεπαγγελματίες. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Δημοτικών Υπαλλήλων Δημήτρης Γαλανόπουλος ανέφερε ότι θεωρεί αδικαιολόγητο να συμμετέχουν όλοι οι εργαζόμενοι στην απεργία και να μην κατεβαίνουν στην πορεία, καθώς όπως τόνισε, οι μαζικές αντιδράσεις είναι αυτές που ασκούν πίεση στους κυβερνώντες. Η συμμετοχή είναι στο 100%. Δεν λειτουργεί καμία υπηρεσία του Δήμου μας. Το ανησυχητικό φαινόμενο είναι ότι δεν υπάρχει συμμετοχή στην πορεία που θα ξεκινήσει σε λίγο από το εργατικό κέντρο. Είναι αδιανόητο αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή, καθόμαστε και αναλογούμε το τι συμβαίνει. Να απεργείς και να μην συμμετέχεις είναι σαν να μην απεργείς, κατ' εμέ, στην ουσία. Τα μηνύματα θα δοθούν από τις πορείες και από τις συμμετοχές. Γνωρίζουμε ότι η κυβέρνηση ήδη γνωρίζει τη συμμετοχή των απεργών σε όλη την Ελλάδα. Το να μην γίνονται πορείες διαμαρτυρίας όμως, το θεωρώ απαράδεκτο. Το θεωρώ απαράδεκτο από μέρους των εργαζομένων. Έχουμε υποστεί τα πάνδυνα. Συνεχίζεται η λέλαπα της συγκυβέρνησης των μέτρων, της φορολογίας, όπως προείπατε, των απολύσεων και δυστυχώς ο κόσμος προφανώς περιμένει να πάρει το απολυτήριο και μετά να αντιδράσει. Λυπάμαι, αλλά τότε θα είναι πολύ αργά. Στο μεταξύ, επιστολή συμπαράσταση στη σημερινή απεργιακή κινητοποίηση έστειλαν και οι αστυνομικοί Ξάνθης. Ήταν ένα μήνυμα συμπαράστασης και βέβαια επιθυμίσουμε σε όλους ότι και εμείς οι αστυνομικοί έχουμε δεχτεί σκληρά μέτρα από την κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Έτσι λοιπόν, είμαστε μαζί τους, λέμε ναι στον αγώνα τους, όπως λέμε, για μια δίκαιη και αποτελεσματική πολιτική και να συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους ως συνδικαλιστική κίνηση σε όποιον αγώνα επιλέξουμε, ειρηνικό. Και σε όποια μορφή θα είμαστε δίπλα τους. Ουσιαστικά αυτό ήταν ένας τρόπος από την πλευρά σας να δείξετε ότι κι εσείς με το δικό σας τρόπο αγωνιζόσαστε. Μα είμαστε κι εμείς μέρος αυτής της κοινωνίας. Αγωνιζόμαστε. Δυστυχώς το Σύνταγμα δεν μας επιτρέπει και εμάς να απεργήσουμε. Αλλά δείχνουμε στον υπόλοιπο κόσμο ότι είμαστε κομμάτι τους. Οι γυναίκες μας, οι σύζυγοί μας, τα παιδιά μας.
και αυτά είναι κομμάτι του λαού, και αυτά είναι εργαζόμενοι, και αυτοί πλήττονται από τα μέτρα, όμως από τα μέτρα πλήττονται και οι ίδιοι αστυνομικοί. Στην πορεία που ακολούθησε με τη συμμετοχή 1000 περίπου ατόμων και κατέληξε στο ΙΚΑ, το παρόν έδωσε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Ζεϊμπέκ Χουσέιν, ο οποίος ανέφερε ότι το κόμμα της αριστεράς καλεί τον κόσμο σε μαζικές αντιδράσεις, ενώ χαρακτήρισε μέτρια τη συμμετοχή του κόσμου και ανέφερε ότι η λαϊκή αντίδραση για τις αποφάσεις της τρικομματικής κυβέρνησης θα συνεχιστεί και θα εντείνεται εξαιτίας της φτωχοποίησης που προκαλεί στην κοινωνία.